Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο αφράτα ντόνατς που υπάρχουν. Θα χρειαστούμε αλεύρι κούλα, ζάχαρη, μαγιά στιγμής, αλάτι, βανιλίνη, αυγά, γάλα, βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και θα ζυμώσουμε για περίπου 7 λεπτά. Ωραία, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Λαδωμένο μπολ. Φέρνουμε το ζυμαράκι μας. Ελάτε λίγο κοντά να δείτε. Θέλουμε να είναι ελαστικό. Έχει δουλέψει η γλουτένη, βλέπετε. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Το βάζουμε στο λαδωμένο μπολ. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και θα το αφήσουμε σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί. Το ζυμάρι μας έχει διπλασιαστεί. Τι διπλασιαστεί, έχει τριπλασιαστεί. Θα βάλουμε λίγο αλευράκι. Και με ένα πλάστη θα ανοίξουμε τη ζύμη. Τέλεια. Παίρνουμε ένα κουπάτ και κόβουμε τους λουκουμάδες. Ξαναμαζεύουμε το ζυμάρι σε μία μπαλίτσα. Έχουμε πάρει λαδόκολα, την έχουμε κόψει σε κομματάκια και θα βάλουμε πάνω τους λουκουμάδες. Θα σκεπάσουμε τα ντόνατς και θα τα αφήσουμε περίπου 20 με 30 λεπτά μέχρι να διπλασιαστούν. Τα ντόνατς έχουν διπλασιαστεί, το λάδι έχει φτάσει στους 160 βαθμούς και είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε. Τρυπάμε τα ντόνατς με ένα μαχαίρι. Για να μπορέσει να μπει ωραία η πραλίνα μας. Και τα υπόλοιπα με πραλίνα μπουένο. Έχουμε λιώσει 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος με 20 γραμμάρια ηλιέλαιο. Και εδώ πέρα έχουμε πραλίνα μπουένο ή κανονική πραλίνα, ό,τι θέλετε. Και τα βουτάμε μέσα και περιμένουμε να στραγγίξουν καλά. Συνεχίζουμε με το μπουένο. Και θα γαρνίρουμε με λίγο μπισκότο όρεο. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τι έχουμε φτιάξει. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Εσείς κάντε ένα like στο βίντεο άμα σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι μας και φυσικά μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!